Η διοίκηση του ΡΙΚ παρέθεσε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσία του πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, Ρενέ Τροκάζ. Ο κ. Τροκάζ σημείωσε ότι η χώρα του θα είναι πανέτοιμη για το γεγονός, κάνοντας αναφορά και στο θέμα της ασφάλειας. Όλα τα αναγκαία μέτρα έχουν πάρθει με μεγάλη σοβαρότητα από τις γαλλικές αρχές. Μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ειδικά τώρα τα μέτρα δεν έχουν πάρθει. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Θανάσης Τσόκος, τόνισε ότι με την κάλυψη των αθλητικών γεγονότων, το ΡΙΚ εκπληρώνει το ρόλο του ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση του τόπου. Αποτελεί προτεραιότητα στόχο το κομμάτι της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η κάλυψη μεγάλων αθλητικών γεγονότων ή μεγάλου ενδιαφέροντος γεγονότων στην κοινωνία και στον πολιτισμό. Ο προϊστάμενος της Αθλητικής Υπηρεσίας, Σάββας Αριστοδήμου, στάθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι ώστε να αποφευχθεί διαφήμιση των τουρκικών αερογραμμών, ενός από τους χορηγούς της διοργάνωσης. Το ΡΙΚ, η δημόσια τηλεόραση της Κύπρου, δεν θα μπορούσε να διαφημίσει τις τουρκικές αερογραμμές για λόγους που είναι αυτονόητοι και δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. Το ΡΙΚ ετοίμασε ακόμη και 6 εκπομπές αφιερωμένες για κάθε όμιλο του Euro. Απόψε θα προβληθεί τρίτη στη σειρά εκπομπή από το ΡΙΚ 1. Πρεμιέρα λοιπόν του Euro 2016 την Παρασκευή στις 10 το βράδυ με τον αγώνα της οικοδέσποινας Γαλλίας απέναντι στη Ρουμανία. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και οι 4 καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των 16. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου. ΡΙΚ επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους χορηγούς του, χωρίς τη συμπαράσταση των οποίων η μετάδοση των αγώνων δεν θα ήταν εφικτή.